Μέτρα με τη μορφή μνημονίου μεταξύ πολιτεία, συνοπιών και αμπελουργών προτείνει η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοϊνικών Προϊόντων, τα οποία θα βοηθήσουν στην απορρόφηση της φετινής παραγωγής και θα διαμορφώσουν τις συνθήκες για την επιβίωση και ανάπτυξη του κλάδου στο μέλλον. Τα μέτρα που ζήτησε ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ θα περιλαμβάνονται σε μια πλατφόρμα τίμιας πολιτικής συμφωνίας με την κυβέρνηση, όπως την χαρακτήρισε. Μια πρόταση που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχάλη Καρχημάκη, ο οποίος προέβαλε την πολιτική βούληση του Υπουργείου για αλλαγές και ξεκαθάρισε ότι θέλει τη βοήθεια του κλάδου ώστε να αντιμετωπίσει δραστικά την οθεία και την ελληνοποίηση των κρασιών. Ένας μοναδικός και αδιαπραγμάτευτος είναι ο στόχος μας. Ποιοτική υνοπαραγωγή με διαβάθμιση και αντιστοιχεία ποιότητας και τιμής. Και ολική ταυτόχρονα αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο και παντιοτρόπως τεκμηριωμένο πως η αμπελουργική οικονομία της χώρας, κυρίως λόγω των μεγεθών αυτής, όπως είναι ο μικρός και πολυτεχνημαχισμένος κλήρος, το δυσπρόσιτο των περιοχών, οι ιδιόμορφες καλλιεργητικές μέθοδοι, αλλά και εξαιτίας του ιδιότυπου των παραμέτρων του εδάφους, του κλίματος, της ηλιοφάνειας των βροχοπτώσεων, δεν προσφέρεται για μαζική ισοπεδωμένη υλική παραγωγή στηριγμένη στο απρόσωπο του χαρακτήρα της και στην χαμηλή τιμή της αγοράς. Σε αυτή την κατεύθυνση, με το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αμπελοϊνικής Αγοράς, στηρίζουν την πρωτογενή παραγωγή με χορήγηση ενιαίας ενίσχυσης στους αμπελοκαλλιεργητές για τα έτη 2010-2013. Συνολικού ύψους 58 εκατομμυρίων ευρώ και με την εφαρμογή προγραμμάτων αναδιάρθρωση αμπελώνων συνολικού ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, στηρίζουμε και το προϊόν, το κρασί, με δράσεις προβολή και προώθησης για την κατάκτηση αγορών των τρίτων χωρών. Γιατί είναι ανάγκη το ελληνικό κρασί να πάρει τη θέση που του αξίζει. Το μελλοντικό πόρταλ για την προβολή του ελληνικού ελαιόλαδου και της ελιάς παρουσιάστηκε στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου και Ελιάς στις 7 Ιουλίου. Το πόρταλ με την επωνυμία Hello αποτελεί μέρος ευρύτερης μελέτης για την προβολή του ελληνικού ελαιόλαδου στο εξωτερικό, την οποία η ΕΔΟΕ ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία και η οποία πραγματοποιήθηκε με χορηγία της Marfin. Στόχος είναι το ελληνικό ελαιόλαδο και η ελληνική επιτραπέζια έλια να κατακτήσουν τη θέση που τους αξίζει ως επώνυμες μάρκες στις διεθνείς αγορές.